Ένας από τους στόχους που έχει βάλει το κομιτήριό μας είναι να διοργανώσει ένα συνέδριο. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, τον Περιφερειάρχη τον κ. Καρπίδη, που την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια αυτή μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κ. Στέφανο Μπύρο, καθώς και τους δημάρχους. Όλοι μαζί, οπότε, πάμε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας περιοχής η οποία πιστεύουμε ότι αξίζει καλύτερη στίχηση. Μια περιοχή η οποία μπορεί να αναδείξει διασυνοριακές συνεργασίες που θα έχουν άμεσο στόχο να βγάλουν τις επιχειρήσεις μας κάνοντάς τις εξωστρεφή. Μια περιοχή η οποία θα δυναμώσει τη βαριά βιομηχανία της, όπως λέμε εμείς, τα βιολογικά και τα τοπικά προϊόντα, με στόχο να δυναμώσουν οι επιχειρήσεις μας και να γίνουν ανταγωνιστικές. Το συνέδριο όμως, όπως θα το δείτε, δεν είναι ένα συνέδριο τυπικό, το οποίο θα γίνουν 5 εισηγήσεις. Έχουν να κάνουμε θεματικά εργαστήρια, έχουν να κάνουμε συμπεράσματα πραγματικά του τι έχει συμβεί στην περιοχή, τι θέλουμε να γίνει, ποιες είναι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, τι είναι οι δομικές αδυναμίες της περιοχής. Θα δούμε μία σειρά πραγμάτων, οι οποίες όχι να το δούμε με διάθεση κριτικής, να δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Η βιομηχανική μας περιοχή και οι άνθρωποι του επιχειρήν, οι οποίοι πρέπει αυτή τη στιγμή να σηκώσουν το βάρος όλο, πρέπει αυτοί να τύχουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Μιλάμε για ιδιαίτερες ευνοϊκές συνθήκες στη βιομηχανική περιοχή, η οποία βιομηχανική περιοχή έχει αποδεκατιστεί. Πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να σώσουμε τόσο τις επιχειρήσεις, αλλά όσο και την οικονομία του τόπου μας. Με συνδυασμό πραγμάτων, συνεργειών, ενεργειών και όλοι μαζί οι φορείς πιστεύουμε να φτάσουμε στο στόχο. Είμαστε σίγουροι ότι μέσα από αυτό το συνέδριο θα βγουν πολλά θετικά συμπεράσματα, θα συμβάλλουμε και θα βάλουμε ένα λιθαράκι στην ανάπτυξη αυτού του τόπου, στην αναπτυξική προοπτική, βοηθώντας παράλληλα τις επιχειρήσεις αλλά και την ίδια την οικονομία της χώρας μας που τόσο έχει ανάγκη. Οπότε ζητάμε τη στήριξη από την πολιτεία των επιχειρήσεων, τη μείωση του φορολογικού συντελεστή και του ΦΠΑ, ιδιαίτερα σε περιοχές σαν την περιοχή της Φλόρινας, την αύξηση του αναπτυξιακού νόμου με 40% που είναι σήμερα, να φτάσει τουλάχιστον 60% όπως είναι σε άλλες περιοχές, για να αποτελέσει ένα υγιές επενδυτικό περιβάλλον και να βοηθήσει στις θέσεις εργασίας, στην οικονομία του τόπου αλλά και